Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου. Στέλιο μου, αν μπορέσεις να συγκεντρωθείς... Τώρα κατάλαβα αυτά τα γυαλιά. Δεν είναι συγκλονιστικά. Συγγνώμη, βλέπεις από τα γυαλιά ή είναι έτσι φοριούνται χαμηλά. Φοριούνται, ναι. Για να φοριούνται έτσι χαμηλά. Βλέπεις τώρα έτσι. Ναι, ναι, βλέπω. Σας βλέπω, αυτά ναι. Αυτά τα γυαλιά τι είναι, πού τα βρήκες, καλέ. Άμα ψάχνεις, βρίσκεις. Και απαρέλει. Όχι. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, Στέλιο. Εντελώς αδιάβαστο. Από εδώ που τα βλέπω φαίνονται πάρα πολύ ωραία, να σου πω την αλήθεια. Από κοντά φαντάζομαι ότι δεν θα μου αρέσουν, αλλά από εδώ που τα βλέπω είναι ωραία. Ήθελα να φέρω αυτό το φαν για να πω την έκφραση ότι να είχα τέσσερα μάτια να βλέπω τρία παιδιά. Α, καλό αυτό. Λοιπόν, ωραίο τζάκετ είναι αυτό. Μ' αρέσουν και οι μπότες που έχεις βάλει. Και το denim στοιχείο, όχι αυτά συγκεκριμένα που έχεις επιλέξει. Δηλαδή, θα προτιμούσα το μέσα να είναι ένα πουκάμισο και όχι ένα μπουστάκι για να φαίνεται αυτό το λίγο της κοιλιάς. Αυτό δεν μου αρέσει. Πού είναι το πουκάμισο? Αυτό είναι το πουκάμισο. Το είπα πριν, μάλλον δεν με ακούσατε. Όχι, δεν σε άκουσα η αλήθεια. Είναι τι? Πουκάμισο. Με φόρμα εννοείς. Όχι, είναι πουκάμισο. Α, τζιν. Και το έβαλες έτσι. Ναι. Και συγγνώμη λίγο να αφήσω το χαρτί. Τον είδαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στην Αφροδίτη. Και να είστε καλά. Και όταν πάμε να πετάξουμε το χαρταετό, θα το βγάλω αυτό, ναι, και θα ανασηκώσω το πουκάμισο. Για κάνε να δούμε πώς αλλάζει το look. Το μαλλί σου μου θυμίζει τσουρέκι, η αλήθεια. Τσουρέκι. Έχουμε πάει λίγο προς Πάσχα σιγά σιγά. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Πεινάς τόσο πολύ. Ναι, ακριβώς. Βλέπεις παντού φαγητό. Πες μου αυτό μόνο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ζωήσω, μετά πεινάω, αλλά... Κοιτάξτε λίγο. Ναι. Το έβαλα κανονικά. Το πουκάμισο. Για βάλτο. Οπότε όταν κρυώσω και θέλω να βγάλω το σακάκι, ένα πρόβλημα το... Αντί να το έδαινα στη μέση το πουκάμισο. Αυτό παιδί μου να το δούμε. Μα έχει ένα πρόβλημα το μικρόφωνο τώρα πίσω. Δεν ξέρω. Α. Κάτι πίσω. Κατερινάκη, θέλεις λίγο να με βοηθήσεις. Το Κατερινάκη. Να μην πέσει κάτω. Αχ, έφυγε ένα βάρος από την πλάτη. Έλα, Ζετάκι. Πάρε το μικροφωνάκι. Λοιπόν, τώρα έχει περισσότερο νόημα το look. Δηλαδή, αυτό το πουκάμισο σχεδόν τζάκετ είναι πολύ ωραίο και ταιριάζει και πάρα πολύ την μπότα. Και τώρα, άμα βάλεις και αυτό το τζάκετ από πάνω, έχει περισσότερο νόημα. Το μέσα των τζιν που ήταν άλλη απόχρωση και που ήταν και αυτό το cropped, δεν είναι ωραίο σε αυτήν την εικόνα. Είναι ωραίο που είναι total. Δηλαδή που είναι ίδιο χρώμα το πάνω με το κάτω και έχει και αυτά τα καφέ στοιχεία. Μία κάλτσα ήθελα να βγαίνει λίγο πάνω από την πότα, γιατί είναι λίγο φαρδιά και λεπτά τα πόδια σου, οπότε κάπου ήθελε μία ισορροπία, mm-hmm, βάζοντας ένα ακόμα στοιχείο. Η τσάντα είναι μια χαρά, δεν με τρελαίνει, σαν ύφος είναι σωστό που είναι backpack, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει το χαρτέτο που έπρεπε όλες να έχετε ένα χαρτέτο σήμερα. Τα παιδάκια το backpack. Δηλαδή, κατάλαβα, σαν backpack συγκεκριμένο λέω. Okay. Ναι. Και το μαλλί αυτό. Δεν είναι σαν τσουρέκι. Είναι δεν πολύ επειδή, ωραίο. Δεν επειδή πεινάω. Πρώτη να δω. Λίγο θα μας πει ότι μοιάζει και το σακά. Αλήθεια. Όχι, αλλά μπορεί να είναι αυτά τα κουλούρια, τα... Εγώ πίστευα θα σας αρέσει, γιατί εκτός ότι το κάνω πρώτη φορά, ναι, έτσι έχει και λίγο μπόχο σαν το τζάκετ. Θα το προτιμούσα να είναι μια χαλαρή, ένα χαλαρό πιάσιμο. Που να μην μοιάζει με φαγητό, ιδανικά. Που να μην μοιάζει. Αλλά κάτι μήπως πεινάτε. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Μας πεινάτε και σας το θυμίζει. Καλά, πεινάω τώρα, θα πεινάω όλο το μήνα. Και τα σκουλαρίκια αυτά δεν είναι κακά, αλλά κάπως κάτι... Κάπου κάποτε. Με ενοχλούν και μου λείπει και ένα φουλαράκι. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Εύελιν, είμαστε στα Χανιά. Ζέτα μου. Ωραία, είναι ωραίο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τα καλύτερα. Γενικά η Κρήτη είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο look. Τώρα λίγο μου το χάλασε ο κύριος Κουδουνάρης, γιατί έβλεπα το πουκάμισο και το φανταζόμουν εγώ μέσα στο μυαλό μου ότι δεν θα ήταν περίεργο μαζί με το σακάκι αν τα φορούσες μαζί. Mm-hmm. Τώρα που τα φοράς μαζί είναι λίγο λάθος, mm-hmm, γιατί είναι oversized και το σακάκι... Δεν είναι ακριβώς oversized, είναι ας πούμε ένα νούμερο μεγαλύτερο, ναι, ναι, αλλά τώρα έχει μπουκώσει λίγο αυτή η εικόνα. Μαζί με το γυλεκάκι από μέσα, γυλακάκι είναι, μπουστάκι είναι. Ναι. Ναι. Λίγο έχει μπουκώσει αυτό. Τα μαλλιά πάρα πολύ ωραία, δεν μου θυμίζουν κανένα φαγητό, έχω φάει σήμερα, είμαι καλά.
Αυτό. Δηλαδή, η μόνη αλλαγή που θα έκανα θα ήταν να βάλω ένα πουκάμισο, εφόσον επιλέγεις να βάλεις αυτό το σακάκι από πάνω, το οποίο είναι σε σωστότερο νούμερο, και ίσως μία ζώνη. Πολύ ωραίο το look σου, μου αρέσει. Σύγχρονο, όμορφο και μία ωραία πρόταση, έτσι διαφορετική, που δεν έχει σχέση με μπουφάν και τα λοιπά, ό,τι λέμε πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο το τριάρι, Ζέτα. Για να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Γαβαλάς τώρα. Λοιπόν, Ζέτα, άφησε τα γυαλιά κάτω. Να σου πω τώρα τι θα διορθώσουμε λίγο. Ας τα κάτω, γιατί θα πρέπει να έχεις τα χέρια ελεύθερα. Λοιπόν, γύρνα το ανάποδο το μπουφάν. Ανάποδο. Βάλε το μέσα έξω. Ναι, γύρνα το. Γύρισε το. Το μπορντό. Ναι, ναι. Να βγει το μπορντό. Βασιλιάς του μέσα έξω. Okay. Λοιπόν, το γυρίζουμε. Τώρα, εγώ μιλάω ωστόσο. Το shorts αυτό είναι λίγο φαρδί στο πόδι και για μένα, παρόλο που η μπότα θα του έκανε ένα παντάν, είναι λιγάκι, ήθελε ένα τσικ, κάπως δύο πόντους, να ήταν λίγο πιο σφιχτό. Γιατί δεν είναι ούτε boy scout, δηλαδή αυτά φοράνε στην οι πρόσκοποι ή τέλος πάντων αυτοί που κάνουν αναβάσεις σε βουνά, ούτε είναι και πολύ κομψό για τα πόδια σου. Ωραία. Το πουκάμισο δεν θα το άφηνα έξω, όπως λες έτσι. Θα το είχα φορεμένο ανοιχτό, όπως είναι τώρα. Για γύρνε λίγο να το δούμε αυτό το μπουφάν που μπομπερίζει, τι κάνει. Για γύρνε λίγο. Εντάξει, τώρα δεν είναι καλά φορεμένο πάνω. Αυτό είναι σαν όταν πήγες στην Ντουμπάι και γύρισες, γιατί έχω δει αυτά εγώ, παλιά είχα πάει και όντως τέτοια έχουν οι Βεδουίνοι στυλ. Το πήρες από εκεί μαζί με τον backpack και τι πουλάνε. Τις τσάντες όλες αυτές όπως στη Ρόδο, στην Γκο, που είναι αυτά τα τουριστικά και πουλάνε δίπλα και αυτό το μαροκίνο, μεξικανό, αραβικό. Οπότε ήταν κακό να βάλουμε την Κρήτη μέσα, γιατί η Κρήτη έχει αυτά τα φοβερά γυλαίκα όπως και τα Γιάννενα, που είναι ελληνικού στυλ και δεν έχουν σχέση με αυτό. Είναι ωραία διακοσμητικό. Αυτό εγώ θα το φορούσα με ένα κελεμπία στυλ, για άλλη φάση, με από πάνω αυτό το folklore, το μπουφάν, και θα ήταν τέλειο. Δηλαδή μια κελεμπία με αυτό. Ναι. Και όλα αυτά που λείπουν, δυστυχώς πρέπει να σου βάλω... 9,5 είναι η τελική βαθμολογία. Να μας φιλήσετε, Αφροδιτούλα, και τα άλλα παιδιά.